Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Έλα Γιάννη, καλημέρα. Ναι, ναι. Καλημέρα, αυτό την πλάκα την κάνουμε γιατί οι πληροφορίες όλες είναι θα μας τα πει. Ότι ο υπουργός θα είναι ο κύριος Χρήστος Στυλιανίδης. Ήταν Κύπριος Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων και Ανθρωπιστικής Βοήθειας την περίοδο 2014-2019. Τα τελευταία δύο χρόνια είναι ως άμεστος σύμβουλος του κυρίου Σχοινά στις Βρυξέλλες. Ένας άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία στο αυτό το κομμάτι. Ήταν και από αυτούς που μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη είχαν πρωτοστατήσει για τη δημιουργία του Rescue, δηλαδή αυτής της ευρωπαϊκής δύναμης αλληλεγγύης περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. 11,5 αναμένει λοιπόν να ανακοινωθεί και όπως είχαμε πει από τον Sky, δεν θα είναι ένα το πρόσωπο. Πάμε για δύο, δηλαδή και θέση υφυπουργού στο νέο σύστατο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, όπου εδώ ακούγεται το όνομα του κυρίου Βαγγέλη Τουρνά. Είναι πρώην αρχηγός ΓΕΑ της αεροπορίας 2013-2015, υπτάμενος. Περίπου 4.000 ώρες γνωστός ο άνθρωπος στους κύκλους του στρατεύματος. Ακριβώς. Αυτό αναμένεται να είναι και το δίδυμο. Αμυγός επιχειρησιακός. Ναι. Αμυγός επιχειρησιακός. Τώρα, και αυτή είναι και έτσι πάει και η δομή στην ουσία. Ένας ο υπουργός θα είναι πολιτικό πρόσωπο, αλλά με εμπειρία στο συγκεκριμένο ζήτημα που θα κάνει όλη την, και την πολιτική διαχείριση. Κολλήματα θα ξεπεραστούν, διάφορα κολλήματα συνταγματικής φύσεως και τα λοιπά, τα οποία επικαλούνται κάποιοι. Είναι το θέμα ηθαγένειας το οποίο οδηγείς ακριβώς. Σήμερα στην είναι το άρθρο 81 που παραπέμπει στο άρθρο 55 του Συντάγματος της εκλογής βουλευτών. Ναι. Σήμερα μαζί με τις ανακοινώσεις των ονομάτων ο κύριος Οικονόμου θα αναμένεται να πει, όπως πληροφορούμαστε, ότι θα γίνουν και όλες οι διαδικασίες για την άμεση, για να δοθεί άμεσα ελληνική ηθαγένεια στον. Δεν είναι η πρώτη φορά, πρέπει να πούμε. Ο προηγούμενος είναι ο Γιάννος Κρανιδιώτης, ο συγχωρεμένος, που είχε διατελέσει και ευρωβουλευτές σε ΠΑΣΟΚ, είχε πολιτογραφηθεί βεβαίως. Και υφυπουργός εξωτερικών. Και κυρίως υφυπουργός εξωτερικών και χάθηκε τόσο άδικα στο αεροπορικό δυστύχημα. Τώρα, Γιάννη, πώς φτάσαμε σε αυτή την επιλογή? Πλέον δηλαδή, πήγαμε. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που συγκεντρώνει ο κύριος Στυλιανίδης για να επιλεγεί αυτή? Στην ουσία, ξεκινήσαμε από το διακομματικό και πήγαμε στο υπερκομματικό. Δηλαδή, μία λύση που, όπως έλεγαν από την κυβέρνηση τις τελευταίες ημέρες, δεν θα μπορούσε να αμφισβητηθεί ως προς τη δυνατότητα να διαχειριστεί ένα τέτοιο Υπουργείο και σε αυτό συνηγορεί η θέση του ως Επίτροπος της Κύπρου για τέτοια θέματα. Έχει χειριστεί τέτοια θέματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα και τις επαφές με τις Βρυξέλλες έχει για να σταθεί αυτό το Υπουργείο, να πάρει τις χρηματοδοτήσεις, να τρέξει ευρωπαϊκά προγράμματα, το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχει εμπειρία τέτοιου είδους. Ο υφυπουργός αναμένεται να έχει και το επιχειρησιακό κομμάτι. Θα έχει και τις κρίσεις της πυροσβεστικής, να πούμε, ο νέος υπουργός. Ναι. Διότι το πυροσβεστικό σώμα περνάει εδώ. Περνάει σε αυτό το Υπουργείο. Ακριβώς. Ωστόσο, γνώση των εσωτερικών πραγμάτων είναι που θα περισσότερο αυτό το επιχειρησιακό. Κάτι θα περιμέναμε ίσως εκεί περισσότερο. Ναι, και γι' αυτό μπαίνει και πιθανότητα ο υφυπουργός σε αυτό, για να μπορεί να τρέξει το κομμάτι του επιχειρησιακού, να έχει τις επαφές με τις άλλες υπηρεσίες, με το στρατό και τον κύριο Χαρδαλιά, που στην ουσία θα είναι ο συνδετικός κρίκος, ο συνδετικός κρίκος για τη συνεργασία και με το στρατό. Γιάννη, θα συνδεθούμε και σε λίγο. Θα πάει στη Γενική Γραμματεία, τέλος πάντων. Θα έχουμε συνεχείς συνδέσεις. Μάλιστα. Γενική Γραμματεία, Λευκοσία πας. Ο κύριος Στυλιανίδης με τον κύριο Μητσοτάκη γνωρίζονται αρκετά χρόνια από όταν ο κύριος Μητσοτάκης είναι ακόμη πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Στυλιανίδης είναι στην Κύπρο. Αναμένονταν να φτάσει σήμερα το πρωί. Πού είδα τη Λευκοσία, πάει. Λοιπόν, γεια σου Γιάννη, τα λέμε σε λίγο. Ευχαριστούμε πολύ.